Λοιπόν, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, σύντομο ερώτημα, το οποίο θα μας δώσει την ευκαιρία να αναπτύξουμε ένα θεωρητικό θέμα. Γυναίκες σε σχέση και οι φίλες τους, ή όπως το έχει θέσει η φίλη που το έστειλε, γυναίκες φίλες αδέσμευτες, singles, versus γυναίκες φίλες σε σχέση. Αγαπητή Θέκλα, σε παρακολουθώ καιρό και αυτή την περίοδο ξεκίνησα να διαβάζω το βιβλίο σου «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος». Θα ήθελα να αναλύσεις το κανάλι το εξής θέμα, αν πιστεύεις και εσύ πως είναι ενδιαφέρον. Είμαι 30 χρονών και παρατηρώ ότι χρόνια φίλες, μόλις γνωρίσουν κάποιον σύντροφο, εξαφανίζονται και δεν επιδιώκουν άλλο επαφή, ούτε συναντήσεις, χωρίς να είναι παρόν ο σύντροφος. Εγώ στην αρχή θύμωνα, αλλά δεν το εξέφραζα στις φίλες μου. Τώρα είναι καλοκαίρι, έχει λίγους μήνες που γράψε φίλη, και ενώ φίλες μου ζητάνε να κανονίσουμε διακοπές, εγώ το μόνο που θέλω είναι να γνωρίσω κάποιον, να συνάψω μια σχέση μαζί του και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Υπάρχει, πιστεύεις, μια μέση λύση? Είναι μήπως η ηλικία που σε κάνει να θέλεις απλώς άλλα πράγματα? Ωραία και η κοινωνική ζωή, αλλά αν δεν έχεις βρει κάποιον να σταθεί δίπλα σου στη ζωή, νιώθεις πάντα ότι κάτι λείπει και ότι κάτι ψάχνεις. Κακά τα ψέματα. Mail από μια φιλενάδα που έχει υπάρξει καιρό μόνη της και έχει απολαύσει τη μοναξιά της. Σε φιλώ. Και εγώ σε φιλώ και σε χαιρετώ. Λοιπόν. Θεματάρα είναι αυτή. Και μου φέρνει στο μυαλό τη σκέψη που έκανα όταν πριν 20 ετίας, πριν 20 χρόνια, παρακολούθησα για πρώτη φορά την πολύ γνωστή σειρά του HBO, Sex and the City. Εκείνη τη σειρά, στην οποία είναι τέσσερις φιλενάδες, οι οποίες κάνουν κολλητή παρέα μεταξύ τους, σε όλα τα επεισόδια συναντιόνται, κάνουν, τρώνε φαγητά, πίνουν ποτά, πίνουν καφέδες και όλες μαζί συζητάνε τις ερωτικές τους ιστορίες και η ζωή τους είναι γύρω από τη φιλία τους. Όταν είδα για πρώτη φορά αυτή τη σειρά, η σκέψη που έκανα είναι ότι αυτές οι γυναίκες, που εννοείται ότι δεν είναι πραγματικοί χαρακτήρες, είναι fiction, είναι προϊόν μυθοπλασίας η σειρά, ότι αυτές οι γυναίκες δεν μπορούσαν να στεριώσουν σε μια σχέση, ή δεν στεριώναν στους γάμους τους ή στη σχέση τους ή στα ραντεβού τους κλπ. Επειδή, έτσι το σκεφτόμουν τότε, ήμουν πολύ μικρή, ήμουν 26 ετών. Ήμουν μεν ψυχολόγος για 4 χρόνια, αλλά ήμουν πολύ μικρή και άπειρη. Σκεφτόμουν μήπως ένας βασικός λόγος για τον οποίο δεν στέριωναν οι σχέσεις τους ήταν ότι είχε τόσο κεντρικό χώρο μέσα στη ζωή τους η φιλία τους με τις άλλες γυναίκες, επηρεάζονταν πολύ από τις απόψεις που εξέφραζαν οι άλλες οι φίλες τους και γενικότερα ήταν έτσι πολύ πρωτεύον και σημαντικό να αρέσουν στις φίλες τους, να επικροτήσουν οι φίλες τους τις επιλογές τους, παρά το να ζήσουν τη ζωή τους. Λοιπόν, ζούμε σε μια εποχή περίεργη. Το συζητήσαμε και χθες αυτό το ζήτημα όταν κάναμε το θέμα για την κουμπαριά. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία οι άνθρωποι είμαστε πιο πολύ κλεισμένοι στον εαυτό μας, δεν έχει τόσο πολύ κοινοτική ζωή η εποχή μας, δηλαδή ο καθένας θα πάει στη δουλειά του, θα καθίσει στο σπίτι του τώρα και με την πανδημία και με τα lockdown ακόμη περισσότερο, θα βρεθεί με το τέρι του εάν έχει και δεν έχει πάρα πολύ χρόνο για κοινωνικότητες. Και δεν είναι δομημένη η ζωή μας έτσι ώστε να ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται και ο οποίος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του και ο οποίος ζει συνειδητά τη ζωή του να έχει πολύ χρόνο για καφέδες, για διακοπές με φίλους, με φίλες κλπ. Δεν είμαι εναντίον της φιλίας και της φιλίας μεταξύ γυναικών. Εγώ προσωπικά όμως είμαι εναντίον του να έχεις κολλητηλίκη. Ενήλικες γυναίκες να έχουν κολλητηλίκια με άλλες γυναίκες σε σημείο που αν έρθει μια ερωτική σχέση στη ζωή τους, να νιώθει φιλενάδα τους παραμελημένη, επειδή η φίλη της προτιμάει να περνάει χρόνο με τον καινούριο της σύντροφο, παρά με τη φιλενάδα της. Όταν λέω είμαι εναντίον του να έχουν κολλητηλίκια γυναίκες μεταξύ τους, μιλάω για αυτές τις φιλίες τις πολύ έντονες, στις οποίες υπάρχει ένας πλατωνικός έρωτας, δεν είναι ο σεξουαλικός έρωτας, είναι μια πλατωνική ερωτική σχέση που οι γυναίκες αυτές μιλάνε καθημερινά στα τηλέφωνα, ανταλλάζουν καθημερινά μηνύματα, θα περιγράψουν το τι συνέβη και στη μέρα τους η μια στην άλλη και λειτουργούν σαν να είναι άτυπα δύο σύντροφοι εκτός από το κομμάτι το ερωτικό. Αυτό για μένα είναι αφύσικο σε γυναίκες ενήλικες. Ξέρω ότι μπορεί αυτή η άποψη που εκφράζω τώρα να ενοχλήσει κάποιες.
να θεωρηθεί ότι είμαι εναντίον της γυναικείας φιλίας. Καμία σχέση. Είμαι πολύ υπέρ της γυναικείας φιλίας και της γυναικείας αλληλεγγύης, όπως γενικότερα της φιλίας ανάμεσα στους ανθρώπους και της αλληλεγγύης ανάμεσα στους ανθρώπους. Θεωρώ όμως ότι κάποιες φιλίες έρχονται και λειτουργούν ως άτυπες ερωτικές σχέσεις και μας παίρνουν χρόνο και ενέργεια από τη ζωή μας, την οποία θα μπορούσαμε αυτό το χρόνο και την ενέργεια να το χρησιμοποιήσουμε για να καλυτερέψουμε τον εαυτό μας ή για να επιδιώξουμε να δημιουργήσουμε μια υγιή, φυσιολογική, ολοκληρωμένη ερωτική σχέση στη ζωή μας. Και όταν δημιουργηθεί μια καινούρια σχέση, αν έχεις ένα τέτοιο κολλητιλίκι στο οποίο στην ουσία τάχεις με την άλλη τη φίλη σου, το μόνο που δεν υπάρχει είναι το ερωτικό, τότε θα ενοχληθεί το άλλο το πρόσωπο. Θα πει, με έχει παραμελήσει τώρα. Θέλει να είναι συνέχεια με τον άντρα της, με τον φίλο της, με τον σύντροφό της και με έχει αφήσει εμένα. Εγώ δεν τα θεωρώ αυτά τα πράγματα ότι είναι χρήσιμα. Μπορείς να έχεις μια πολύ καλή φιλία, μια στενή φιλία, εκτίμησης, αγάπης και σεβασμού, δύο γυναίκες μεταξύ τους που μπορεί να είναι και δύο ελεύθερες, μπορεί μια να είναι παντρεμένη, άλλη να είναι ελεύθερη, μπορεί μια να είναι σε σχέση, άλλη να είναι παντρεμένη ή σε οποιοδήποτε συνδυασμό, αλλά αυτή η φιλία να είναι στα πλαίσια της φιλίας, όχι να είναι μια συναισθηματική αιμομιξία, στην οποία να κάνεις με τη φίλη σου όλα όσα θα έκανες με ένα σύντροφο ή με μια σύντροφο, αν είσαι ομοφιλόφιλη, πέραν της ερωτικής πράξης. Αυτή τη γνώμη έχω. Και επίσης θεωρώ ότι σε πολλές τέτοιες φιλίες υπάρχει καταπίεση του ενός μέλους από το άλλο. Το ένα το πρόσωπο επιδιώκει πολύ περισσότερο να έχει επαφές, να έχει πληροφορίες από το άλλο το πρόσωπο, μονοπολεί το χρόνο του, μονοπολεί την ενέργειά του. Δεν ξέρω, ίσως να παίζει ρόλο και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής μου, εγώ ήμουν και μητέρα από τα 22 μέχρι σήμερα, οπότε είχα πάρα πολλά πράγματα να κάνω, οπότε δεν είχα χρόνο για τέτοια και ούτε θα ήθελα να είχα χρόνο για τέτοια. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος είναι καλό να έχει το χρόνο του να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί, να τραφεί σωστά, να ψυχαγωγηθεί, να εργαστεί, να έχει το χρόνο να επικοινωνήσει με άλλους ανθρώπους, αλλά όχι σε αυτό το πολύ στενό, πολύ ασφιχτικό πλαίσιο μιας κολλητής φιλίας, στην οποία το άλλο το πρόσωπο μόνο που δεν κοιμάται μαζί σου. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω και τις δικές σας απόψεις στα σχόλια, γιατί δεν σημαίνει ότι η δικιά μου άποψη είναι η σωστή και η άποψη των άλλων είναι λαθασμένη. Ξαναλέω ότι δεν είμαι εναντίον της φιλίας μεταξύ γυναικών. Θεωρώ όμως ότι ένας ενήλικας άνθρωπος είναι καλή ιδέα να έχει το χρόνο του για τον εαυτό του και το χρόνο του για τη συντροφική του σχέση και να μην χάνει αυτό το χρόνο είτε για τον εαυτό του είτε για τη συντροφική ερωτική του σχέση επειδή κάποιος φίλος, κάποια φίλη διεκδικεί την προσοχή του συνέχεια. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι σεξουαλικά και συναισθηματικά ενεργοί. Τώρα, αν κάποιος είναι asexual, ο όρος asexual αναφέρεται στους ανθρώπους οι οποίοι δεν απολαμβάνουν την ερωτική έλξη, δεν απολαμβάνουν τις ερωτικές σχέσεις και το σεξουαλικό κομμάτι της ερωτικής σχέσης. Οι άνθρωποι που είναι asexual επιδιώκουν να έχουν κολλητές φιλίες και νιώθουν καλά με αυτές τις κολλητές φιλίες και τους καλύπτουν οι κολλητές φιλίες. Όσοι άνθρωποι όμως έχουν ζωντανό το σεξουαλικό ερωτικό τους κομμάτι και έχουν ερωτικές επιθυμίες και νιώθουν να βράζει το αίμα τους, που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, και θέλουν να έχουν ερωτική ζωή, το να έχουν τέτοια κολλητιλίκια με άλλους ενήλικες ανθρώπους στην ηλικία τους, δεν θα τους αφήσει χρόνο και ενέργεια ώστε να επιδιώξουν και όταν έχουν ερωτική ζωή να απολαύσουν την ερωτική τους ζωή. Θεωρώ ότι η ερωτική ζωή είναι από τα σημαντικά κομμάτια στη ζωή ενός ανθρώπου, καθώς και η ποιοτική σχέση με τον εαυτό μας και η ηρεμία με τον εαυτό μας, η χαλάρωση. Δεν μπορείς να είσαι συνέχεια στη τσίτα, δεν μπορείς να είσαι συνέχεια με ένα τηλέφωνο στο χέρι, με ένα πληκτρολόγιο στο χέρι να στέλνεις μηνύματα στην κολλητή σου, να σου στέλνει η κολλητή σου, να της λες τα πάντα, να σου λέει τα πάντα. Αυτά είναι πολύ κουραστικά για ανήλικες ανθρώπους. Φυσικά υπάρχει και άλλη η κουβέντα που λέει και το τραγούδι της Αλεξίου που λέει και εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά δεν τρελαθήκαμε, τους φίλους μας δεν καίμε. Εγώ έχω τη γνώμη ότι ένας φίλος, ο οποίος εκτιμά και σέβεται το φίλο του, μια φίλη η οποία εκτιμά και σέβεται το φίλο της, τη φίλη της, χαίρεται όταν η φίλη της συναντήσει τον έρωτα και την αγάπη στη ζωή της και από μόνη της θα προτρέψει τη φίλη της στο να περάσει περισσότερο ποιοτικό χρόνο με το τέρι της, να χτίσει τα θεμέλια μιας νέας σχέσης, παρά να μονοπολεί
τη φίλη της για τον εαυτό της. Μου φαίνεται λίγο εγωιστικό, εγωκεντρικό αυτό. Δεν είναι κακό πράγμα να βάζεις προτεραιότητα την ερωτική σου ζωή και την προσωπική σου ζωή, γιατί ξαναλέω, προσωπική ζωή μπορεί να είναι και η σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας, η χαλάρωση που κάνουμε τον εαυτό μας, η αυτογνωσία, ο διαλογισμός, και αυτά όλα μπορούν να είναι προσωπική ζωή, όχι απαραίτητα ερωτική σχέση, γιατί η ερωτική σχέση δεν εξαρτάται μόνο από εμάς για να έχουμε, it takes two to tango. Πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο πρόσωπο και η κατάλληλη προσφορά. Ακόμη και ένας άνθρωπος ενήλικας, μια γυναίκα ενήλικας που δεν έχει ερωτική σχέση, μπορεί και δικαιούται να θέλει και να επιδιώκει ουσιαστική σχέση με τον εαυτό της και να μην είναι συνέχεια σε μια αναφορά προς τις φίλες της και να εξαρτάται το τι θα κάνει, το πώς θα πορευτεί, το πώς θα λειτουργήσει από τις φίλες της. Η γνώμη μου. Φιλιά.